Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα τη εκπομπή μα απόψε, και περιμένουμε μάλιστα να έρθει και ο συνάδελφο Ιλονίδο Γιάννη ο Κυριακόπουλο, ναι, 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 ναι. για το θέμα τη Siemens. Γνωρίζετε όλοι καλά ότι το Μάρτιο έγινε ένα δικαστήριο στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Δικάστηκε η αίτηση ενό σωματείου πολιτών, όπω υπέρβαση του, 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 του σωματείου των Ελλήνων Φορολογουμένων, οι οποίοι ζητούσαν με αίτησή του να ακυρωθεί η συμφωνία του ελληνικού με τη δημοσίου με τη Siemens, καταγγέλλοντας αυτή τη συμφωνία ως αντισυνταγματική. Εμείς λοιπόν, και αν μπορεί ε, ο Στέφανος στο στούντιο να μας ε, δώσει την εικόνα, ε, το κίνημα υπέρβαση συνέδραμε το Σωματείο των Ελλήνων Φορολογουμένων, ήμασταν εκεί μαζί τους την ημέρα της δίκης και ζητήθηκε να ακυρωθεί ακριβώς αυτή η συμφωνία που έχει κάνει ο Γιάννης ο Στουρνάρας, ο θυμόμαστε όλοι καλά, του ελληνικού δημοσίου με τις ζήμες. Ακούστηκαν πάρα πολλά και εχθές βγήκε η πρωτοφανής στα ελληνικά χρονικά είδηση ότι δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας εντόπισε ζητήματα αντισυνταγματικότητας σε αυτή τη συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με τις ζήμες και έστειλε το θέμα στην Ολομέλεια του Αρίου Πάγου προκειμένου να αποφανθεί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Υπάρχει μια καθαρή. Τη φωτογραφία δείξε μα, Στέφανε, τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε στην οθόνη σα είναι η φωτογραφία από την ημέρα τη εκδίκαση στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Τι αποφάσισε λοιπόν το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία καταρχήν, και αυτό είναι μια κορυφαία, ευχαριστούμε τον Στέφανε για την εικόνα, είναι μια κορυφαία απόφαση για τα ελληνικά χρονικά. Το Συμβούλιο λοιπόν τη Επικρατεία είπε ότι καταρχήν ένα σωματείο πολιτών, όπω είναι η υπέρβαση, όπω είναι οι Έλληνε έχει ένομο συμφέρον, δηλαδή δικαιούται να προσβάλλει ακόμη και συμβάσει του ελληνικού δημοσίου. Αυτή η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου που ισχυριζόταν τότε η αντίδικη ότι είναι μια σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και ότι οι πολίτε δεν έχουν δικαίωμα να την προσβάλλουν, ήρθε σήμερα το Συμβούλιο τη Επικρατείας. Έκανε δεκτό το ένομο συμφέρον και για πρώτη φορά στην Ελλάδα Έλληνε πολίτε μέσα από ένα συλλογικό φορέα αποκτούν το δικαίωμα να προσβάλλουν ακόμη και συμβάσει του ελληνικού δημοσίου. Και ποια σύμβαση προσβάλαμε λοιπόν, προσβάλαμε την ισχυρότερη σύμβαση που θα μπορούσε να υπάρχει ποτέ στα ελληνικά χρονικά, γιατί ο αντισυμβαλόμενος του ελληνικού δημοσίου σε αυτή τη σύμβαση ήταν η Siemens. Δηλαδή σήμερα η Siemens, η σύμβαση με την οποία το ελληνικό δημόσιο, δια του Υπουργού τότε Γιάννη Σουρνάρα, συμβιβάστηκε με τι ζήμε. Αυτή η σύμβαση σήμερα είναι στην Ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατεία, προκειμένου κατόπιν αιτήματο πολιτών να κρυθεί η συνταγματικότητά τη. Αυτό θέλω να σα πω ότι είναι κάτι πάρα ζημιά. πολύ σοβαρό, κάτι πολύ σοβαρό, διότι καταφέραμε οι πολίτε να πετύχουμε αυτό που δεν μπορέσαν να πετύχουν 7 κοινοβουλευτικά κόμματα, αυτό που δεν μπορέσαν να πετύχουν 300 βουλευτέ, αυτό που δεν μπορέσαν να πετύχουν 4 κυβερνήσει, το πετύχαμε εμεί οι πολίτε μέσα από μια οργανωμένη συλλογική δράση και κατορθώσαμε το θέμα του συμβιβασμού με τι Ζήμε να αποτελέσει πλέον αντικείμενο εξέταση τη ολομέλεια του Συμβούλου τη Επικρατεία, προκειμένου να κριθεί κατά πόσον η σύμβαση αυτή είναι συνταγματική ή όχι. Ήρθε στο στούντιο και ο Γιάννη Ο Κυριακόπουλο είναι μαζί μα. Μέχρι να ε, τον τακτοποιήσουν εδώ πέρα τα παιδιά από το στούντιο. Για πε μα, Λεωνίδα, ε, ήθελε να κάνει μια παρέμβαση για το συγκεκριμένο αυτό το θέμα. Τι ζημία είχε προκληθεί εξού και ο συμβιβασμό που είχε γίνει του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens. Αυτό αφορούσε τις, ε, ε, τα μαύρα χρήματα που είχαν και τι μίζε και την ε, Η πρόκληση... ζημία που είχε, προ, που είχε βγει αυτό από την πες. Εξεταστική αυτό, Επιτροπή τη Βουλή. Μιλούσε για τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημίωση, τα οποία χαρίστηκαν, επιχειρήθηκε να χαριστούν ναι. μέσω αυτή τη σύμφωναση τη Συμφωνασία τη Θα μα τα πει όμω καλύτερα Α, ο Γιάννη Ο Κυριακόπουλο, ο... που είναι εδώ στο στήδιο και τον καλησπέριζουμε. Ο Γιάννη Ο Κυριακόπουλο, ένα δυναμικό, μαχόμενο δικηγόρο, συναγωνιστή και φίλο και διακεκριμένο μέλο τη επιστημονική ομάδα του κινήματο Υπέρβαση. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα, φίλε. Πες μα λοιπόν, εσύ καλυσπέρα, από καλυσπέρα. πρώτο χέρι, τι πετύχατε με τη Σύμμεν. Λοιπόν, Καταρχά, Γιάννη, να σου πω ότι αυτό που εσύ προσωπικά πέτυχε είναι να γραφτεί ε, με χρυσά γράμματα στην ιστορία τη Νέα Ελλάδα. Πάρα. δεν Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγαλειώδη. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, όπω η προσπάθεια που κάνει η υπέρβαση, είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία γίνεται από ε, την Ένωση Φορολογουμένων, τη οποία είμαι αντιπρόεδρο από άλλου συναδέλφου δικηγόρου, οι οποίοι επίση είχαν το θάρρο και είχαν ξεκινήσει την αίτηση ακυρώσεω από το 2012, την είχαν υποβάλει. Εμεί, ω νομικοί παραστάτε όμω, υποβάλαμε το υπόμνημα και συζητήσαμε την υπόθεση στι 24 Μαρτίου του 2015. Η ημερομηνία συμβολική, σημαντική, παραμονή τη παλιγενεσία, εθνική επαιτίου, όπου μια ομάδα δικηγόρων και οικονομολόγων. Θα μπορούσε κανείς να μας χαρακτηρίσει γραφικούς, Καθώ ε, τα παράβολα, αγαπητέ Λιονίδα, το έχει κάνει και εσύ πολλέ ναι. φορέ, το ξέρω από την ίδια, ακτιβιστική σου δραστηριότητα, τα βάζουμε από την τσέπη μα. Δεν έχει σημασία αυτό, αλλά απλώ δείχνει ότι εμεί δεν ε, έχουμε κάποιου ε, ε, χορηγού ούτε κάποιου πελάτε πίσω μα. Η Ένωση Φορολογουμένων έκανε την παρέμβαση αυτή με σκοπό να ελεγχθεί κατά πόσον η συμφωνία, ο εξοδικαστικό συμβασμό μεταξύ της, του ελληνικού δημοσίου και τη Siemens, αν ήταν νόμιμο και συνταγματικό. Κατά τη συζήτηση αυτή όπου ήταν και παρόν ο κ. Οτόμπρας, Παρατηρήσαμε διάφορα τα οποία είναι αρκετά. μπορεί να τα πούμε αρκετά γλαφυρά. Εμεί ήμασταν μια ομάδα λοιπόν νομικών και οικονομολόγων και απέναντί μα ήταν σε μια έτσι. πώς να το πω. Φαινόταν δηλαδή ότι υπήρχε μια Συμπνία. συμπάθεια μια αλληλοϋποστήριξη, Υπήρχε. μια αλληλοκατανόηση. Γιατί δεν το λες, Γιάννη, όπως, όπως το λέγαμε χθε το βράδυ. Μια ομοδικία. Υπήρχε ένας εναγκαλισμός. Υπήρχε έρωτας μεγάλος. Ε, όπου διαπιστώσαμε, Μεταξιπείο. και αν θυμάσαι, Κυριάκο, κάποια στιγμή έφυγα έξω από, το, από την αίθουσα, γιατί αισθανόμουν ένα αίσθημα, είχα ένα αίσθημα έτσι μελαγχολίας, ναι. καθώς βλέπαμε ότι η αντίδικη ήταν από κοινού το ελληνικό δημόσιο διά του νομικού παραστάτη του κυρίου Μπάνου και οι Ζήμενς διά του διακεκριμένου συναδέλφου μας του κυρίου Μπερνίτσα όπου αντιμετώπιζαν τις, ε, κατά την συζήτηση αυτή, κατά τη διεξαγωγή, ε, τα δικά μας επιχειρήματα. Τα Αστόν βασικά να το πω λίγο, πράγματα... εγώ μπακάλι, για να το καταλάβει yeah. ο κόσμο, Δηλαδή με λίγα λόγια, σε αυτή τη δίκη το ελληνικό δημόσιο όπως παραστάθηκε τι έκανε, υποστήριξε τι απόψει τη Ζήμε. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είπε: Καλή είναι η σύμβαση, να μην την ακυρώσουμε, να μην ζητήσουμε τα δύο δισεκατομμύρια από τι Ζήμε, α τα αφήσουμε τα πράγματα όπω έχουν. Διευκρινίστε χρονικά πότε έγινε η σύμβαση, επί πιας, ε... Θα τα πει, θα τα πει ο ναι. Λοιπόν, ε, αν έχω λίγο χρόνο να Ό πω, πω θέλεσαι, ότι. Πολύ. Έχει ξεκινήσει λίγο πίσω αυτή η ιστορία. Και έρχεται από το πέραν του Ατλαντικού. Όπω θα γνωρίζουν και από άλλε εκπομπέ οι τηλεθεατέ μα, η νομοθεσία η Αμερικανική που αφορά την καταπολέμηση διαφθορά, το FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, στο οποίο έπρεπε να υπαχθεί και να συμφωνήσει και η Γερμανία και άλλε χώρε, έπρεπε να αναγκάσουν και τη Siemens να αποφύγει πρακτικέ ε, ε, διαφθορά ξένων αξιωματούχων. Διαφορετικά τα πρόστιμα στην Αμερικανική δικαιοσύνη είναι πάρα πάρα πολύ βαριά. Από το 2002 στο 2005, παρόλα αυτά, διεξήχθη έλεγχος και απεδείχθη ότι σε 14 χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, η Siemens κατέβαλε μίζες ή ωφέλιμες, πληρωμέ, πρα... πρα... πληρωμές, όπως σας έλεγε, γιατί φορά το βάσει της γερμανικής νομοθεσίας έως τότε. Τι σημαίνει ωφέλιμες πληρωμές. Ε, λάδομα, να το πούμε Α. λάδομα. Α, δηλαδή και οι ωφέλιμε πληρωμές μίζε είναι για αυτέ. Στα γερμανικά, ναι. έτσι αποκαλούνται οι μίζε σε ξένου αξιωματούχου. Οφέλιμε πληρωμέ. Δηλαδή, οι Γερμανοί έχουν νομιμοποιήσει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και τι μίζε επινοώντα έναν όρο που λέγεται το θέλουμε πληρωμέ. Γιατί γίνεται αυτό, Αυτή για λόγους, το δάχτυλο εμάς. για εμά. Για λόγου οικονομικού. Ε, για το λόγο ε, του το, 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 το αναγνώριση τη δαπάνη στον ισολογισμό. Δηλαδή, τελικά, δηλαδή. Το νόμιμα η μίζα για τι γερμανικέ εταιρείε που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Αυτό ίσχυε από το 1951-52 περίπου. Έω και το 1999, όπου αναγκάστηκαν να αλλάξουν την νομοθεσία. Παρ' αυτά, Παρ' όλα αυτά, για να το να βάλουμε χρονικό όριο, έως και πρόσφατα, μέχρι και τον Μάιο του 2015, ακόμα συζητείται η αναμόρφωση του φορολογικού ποινικού κώδικα στη Γερμανία, ώστε να θεωρηθεί ότι η διαφθορά αξιωματούχων δεν είναι παράπτωμα, δεν είναι πλημέλημα, αλλά κακούργημα. Α ακόμα, ακόμα και, και τώρα. Ακόμα είναι στο πλημέλημα, δηλαδή. Μέχρι και τον Μάιο του 2015, από όσο γνωρίζω... Και από όσο διάβασα, ήταν πλημέλημα. Δηλαδή η Γερμανία περίμενε, Ριάννη, εδώ τώρα είναι αυτά τραγικά πράγματα. Για η Γερμανία κουνάει το δάχτυλο. Η κυρία Μέρκελ που κουλάει το δάχτυλο σε τόσε κυβερνήσει από το 2010 μέχρι σήμερα, έχει, είναι, είναι πρωθυπουργό μια χώρα, στην οποία η Μίζα είναι πλημέλημα και στην οποία η Μίζα επί 50 χρόνια αποτελούσε φοροαπαλλαγή στου ισολογισμού των εταιριών που Βε... λάδωναν. Που λάδωναν του Έλληνε και οδήγησαν το δημόσιο χρέο στα 330 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτέ οι πληρωμέ αποτελούσαν μέρο ενό ισολογισμού, τα έγραφαν ω ωφέλιμε πληρωμέ, ανήρχοντο στο 2%, αλλά άλλαξε μετά για να είναι πιο large λίγο, στο 10%. 10 μπορούσε 10%. δηλαδή να δικαιολογήσει, και έχω ακράδαντα στοιχεία στα χέρια μου όπω αντιλαμβάνεστε, με τα οποία μια γερμανική επιχείρηση, εάν παρουσίαζε ότι έδωσε 10% δωράκια. Πάνω σε μια υπόθεση, αυτό το αιτιολογούσε, μπορούσε να πάρει νόμιμη φοροαποφυγή γι' αυτό. Σαν δαπάνη δηλαδή. Όπω μία... το, το νίκη, το ρεύμα, τέτοια πράγματα. Μία ερώτηση, Μια ερώτηση. Γιατί άκουσα 1951 μέχρι πρόσφατα, η Γερμανία δεν ήταν η τιμένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή δεν είχε χρήματα να ανασυγκροτηθεί. Πού έβρισκε τι ωφέλιμε δαπάνε, Επί των συμβάσεων ε? τι οποίε σαν ετήθοντο. Ακριβώ. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο και στο σκο... με στα πλαίσια τη προώθηση προαγωγή των γερμανικών επιχειρήσεων στον κόσμο, αυτό παρατηρήθηκε και όπω είδατε και με την υπόθεση τη Volkswagen, αλλά είναι άλλη φύση, άλλη τάξη αδίκημα αυτό. Όμω όσον αφορά. είναι κάτι παρόμοιο, αλλά και σε άλλε επιχειρήσει, σχεδόν όλε οι γερμανικέ επιχειρήσει, για να μην ε, τι αφαιρέσω καμία, ακολουθούσαν την ίδια νόμιμη πρακτική. Ηταν νόμιμη αυτή η πρακτική, Όταν να το πούμε. κάποτε άκουγα ότι λένε ότι μα υπάρχει νόμιμη μίζα στην Ελλάδα και για τι δουλειέ που γίνονται με το δημόσιο, με τι γερμανικέ εταιρείε, μου φαινόταν πραγματικά εξωπραγματικό. Και έλεγα, μήπω εννοούν το αυτό που θα έλεγε και ο Λεωνίδα, η θυσμένη πρακτική, το οποίο δεν είναι νόμιμο. Κατάλαβα μετά εκ των υστέρων όμω ότι θεωρούνται νόμιμη πρακτική. Από το 2002 και εντεύθυν όμω, αναγκασμένη να προσαρμοστεί στην νομοθεσία FCPA, θε, ε, ε, εισήγαγε την διάταξη αυτή περί αποφυγής διαφθοράς. Παρόλα αυτά, από το 2000, 2007 συνελήφθη κλέπτουσα ο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατέβαλε σε μίζες σε 14 χώρες παρακαλώ. Σε 14 χώρες. Σύμφωνα με απόφαση του District Court of Columbia, τις οποίες τις έχει και υπέρβαση νομίζω στα χέρια Λεβαίως, της. <κοκοκο> Επίσημα στοιχεία όπου προκύπτει ότι η γερμανική εταιρεία για να αποφύγει τις περαιτέρω ποινικέ διώξεις συνομολόγησε εξοδίκως, για να μην προβεί δηλαδή στη διαδικασία της προώθησης υποθέσεως, αναγνώρισε ότι διεύθυνε ξένους αξιωματούχους και ότι κατέβαλε, ότι κατέβαλε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και για να αποφύγει λοιπόν τις περαιτέρω κυρώσεις, κατέβαλε 800 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ ως πρόστιμο και άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις Στι χώρε τι οποίε διεύθυρε. Σε όλε τι χώρε εκτό από την Ελλάδα όμω, Γιάννη μου. Προσέξτε όμω κάτι. Αναφέρει στη σελίδα. Μία σελίδα από το υπόμνημα αυτό το οποίο το διάβασα και έγινε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι αναφέρεται στην Ελλάδα στην περίοδο στο 2006 συγκεκριμένα με 2007 ότι λέει για το ποσό, το μικρο ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε ω μίζα η γερμανική εταιρεία στην Ελλάδα ότι για αυτό το ζήτημα δεν θα υπήρχε θέμα διώξεως, διότι είναι σε διαδικασία εξοδικαστικής επίλυσης η ε, Ελλάδα με την Γερμανία, με τη Siemens. Άρα, όλο το διάστημα λοιπόν από το 2009 και μετά, η απόφαση αυτή εξεδόθη το 2008. <coughs> από το 2009 και, και μετά, υπήρχαν φαίνεται διαπραγματεύσεις εκείνο το διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθε η ελληνική κυβέρνηση εκ των υστέρων, και έκανε αυτό τον εξοδικαστικό συμβασμό το 2012, λίγο πριν από το PSI, συγκεκριμένα έχω την ημερομηνία υπογραφή τη συμβάσεω δύο ημέρε πριν το PSI, πριν το κούρεμα των ομολόγων, στι 7 Μαρτίου του 2012, δεν το λέω τυχαία αυτό, με βάση την οποία η Ελλάδα συμφωνούσε να προβεί σε εξοδικαστική επίλυση τη διαφορά και αποδεχόταν απριόρι εξ αρχής ότι δεν θα προβεί στο μέλλον σε ουδεμία διεκδίκηση ούτε αστικών αποζημιώσεων ενδεχομένω στα ελληνικά δικαστήρια, ούτε αναφορών στον ποινικό, στην ποινική έρευνα που έκανε ο εισαγγελέα μονάχου. Δηλαδή ούτε παρετήθηκε η Ελλάδα από κάθε τα πάντα. Διεκδίκησης. Από τα πάντα, προσέξτε. Διεκδίκηση. Οι πληροφορίε μα λένε ότι αυτό έγινε διότι οι Siemens, η οποία. Όλε οι συμβάσει που έκανε με το ελληνικό δημόσιο και κυρίω <χω> αυτέ που εξακοντίστηκαν το 2001-2002 νομίζω, εποχή Σιμίτη εκείνη την εποχή. οι Siemens, λοιπόν, όποιε συμβάσει έκανε το ελληνικό δημόσιο, επειδή το ελληνικό δημόσιο δεν μπορούσε να καλύψει τόσο μεγάλε υπέρογγε δαπάνε, και άρα δεν μπορούσε ο ΟΔΙΧ να εκδώσει ομόλογα ελληνικού δημοσίου, είχε μεσολαβήσει, ακούστε αγαπητοί μου, είχε μεσολαβήσει οι Siemens στην Deutsche Bank. Να ξέρετε ότι πάντοτε εκτελεστικό αντιπρόεδρο και μέλο του τη Siemens είναι πάντοτε στέλεχο τη Deutsche Bank. Και ε, η Έπρεπε Ζήμενς λοιπόν. Είναι πάντα χρηματοδότη του κόμματο τη κυρία Μέρκελ. Η, Μέχρι, η Siemens, λοιπόν. Η Deutsche Bank λοιπόν είχε πει ότι για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το χρέο του ελληνικού δημοσίου, άρα στι εκδόσει που θα έκανε, θα αναδεχόταν ω ανάδοχο τι εκδόσει αυτέ, για να μπορεί να πληρώνει η χώρα τι δημόσιε συμβάσει που συνέπρατε με την Siemens. Τρομερά πράγματα. Επομένω, είπε η Siemens, λένε οι πληροφορίε μα πολύ, καλά, πολύ καλέ πηγέ, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει, το, να γίνει, το, PSI και να δεχθούν οι γερμανικές τράπεζες που βέβαια στην ε, πορεία το έκαναν ε, άλλο, άλλο κόλπο να δεχθούν να γίνει το η ανταλλαγή ομολόγων θελός, αν δεν υπέγραφε πρώτα η ελληνική κυβέρνηση τον εξαδικό συμβασμό με τη Siemens. Γι' αυτό και μα κάνει εντύπωση ότι δύο μέρε πριν από το κούρεμα έγινε αυτό. Γιάννη, μου επειδή, ο χρόνο μα πιέζει. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η κατάπτυστη σύμβαση που την έχουμε καταγγείλει όλοι οι Έλληνε 100 φορέ. Και εδώ στην υπέρβαση το έχουμε κάνει θέμα και στι περσινέ εκπομπέ και σε αναρτήσει μα και σε αρθρογραφίε μα και σε πολλέ άλλε ευκαιρίε. Εγώ θέλω να μα πει σχετικά με τη δίκη τι διεκδικήσαμε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Και να μα δείχνει ο Σύμφωνο και την εικόνα από τη δίκη πάλι. Α ε, πούμε λοιπόν, να σε επιταχύνουμε, να σα πω το εξή. Ότι με βάση την απόφαση λοιπόν αυτή η οποία, με βάση τα επιχειρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, του Σωματείου Ελλήνων φορολογουμένων και τα δικά μα ω νομικών παραστατών, είναι ότι η απόφαση αυτή ήταν ο εξοδικό κοσμό τη ήταν αντισυνταγματικό και άκυρο για πολλά επιχειρήματα. Ένα ήταν το πιο σημαντικό απ' όλα. Πόθεν προέκυπτε το δημόσιο συμφέρον ότι εξυπηρετείται όταν μια ολόκληρη εξαστική επιτροπή με χιλιάδε σελίδε υπομνήματα. Μόνο για μία υπόθεση διαφθοράς Ανέκυπτε ένα ποσό άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ζημία του ελληνικού δημοσίου, ανευτόκων υπερημεριών κλπ. Πώ μπορεί να συμβαστεί το ελληνικό δημόσιο με μόλι 170 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία, ακούστε, τα 90 εκατομμύρια ευρώ θα ήταν για την αύξηση κεφαλαίου τη θηγατρική Siemens, Μάλιστα. τα οποία τα έβαλε, για... με το σκοπό ότι για δεν θα εγκάνεσαι. απολύσει εργαζόμενου, του οποίου απέλησε, και θα έβαζε 80 εκατομμύρια ευρώ για να μας εκμάθει να μα διδάξει πώ θα καταπολεμάτε η διαφορά στην Ελλάδα, χρηματοδοτώντα. μη γελάτε, παρακαλώ, είναι πολύ σοβαρό αυτό. αυτό μη κυβερνητικέ οργανώσει και χορηγώντα υποτροφίε. Εργα... και στην Ελλάδα την διαφορά. Και υποτροφίε βέβαια σε φοιτητά κλπ. Και, λοιπά και λοιπά, για να εξοραϊστεί λίγο τόσ, το σύστημα. Για να θέμα μάθουν αυτό. γιατί. Την ωφέλιμη, πώ την είπε πριν, την ωφέλιμη πληρωμή. Ναι. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτό που λέγεται Siemens, υπάρχει Siemens Integrity Initiative, όπως ψάχνεις στα Google μπορεί να το βρει αυτό. Integrity όλα. Βεβαίως, το οποίο με βάση αυτό λοιπόν θα μα δίδασκε πώ καταπολεμάται η διαφθορά. Μάλιστα. Λοιπόν, εμεί λοιπόν το προσβάλαμε αυτό. Ήταν εξ αρχή άκυρη και ανυπόστατη αυτή η συμφωνία, διότι έπρεπε να κυρωθεί με νόμο εντό 45 ημερών και κυρώθηκε μετά από 5 μήνε, τον Αύγουστο του 12. Έπρεπε να ελεγχθεί λοιπόν η αρισταγματικότητα γιατί το προφανές δημόσιο όφελος πόθεν προέκυπτε. Και έτσι λοιπόν η απόφαση 39.10 του 2015 αποφάσισε τα εξής. Παραπέμπει βέβαια στην ολομέλεια για την τελική κρίση. Θα, δια, θα σε διακόψω, Γιάννη, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά εδώ πάλι μαζί σα. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το διάλειμμα και ξανά τον λόγο στον Γιάννη Κυριακόπουλο για να ολοκληρώσει όλα αυτά τα τρομερά που μας λέει από το πρώτο μέρος της εκπομπής, που πράγματι λοιπόν η Siemens ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο, η Siemens λάδωσε γενιές και γενιές πολιτικών εδώ στην Ελλάδα, 50 χρόνια λάδωνε από το 1951 και μάλιστα τη Μίζα την είχε βαφτίσει ωφέλιμη πληρωμή για να μπορεί να την εκπίπτει φορολογικά στη Γερμανία. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που έγινε αυτή η επέσχετη συμφωνία που όλοι οι Έλληνε καταγγείλαμε και η ομάδα του Γιάννη του Κυριακόπουλου από το κίνημα, από το Σωματείο των Ελλήνων Φορολογουμένων να φτάσουν να πάνε σωστέ, να την προσβάλλουν και να φτάσουμε. Θα το πω για άλλη μια φορά γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούγεται ότι οι πολίτε που προσέφηγαν στο Συμβούλιο τη Επικρατεία με αίτημα να ακυρωθεί η συμφωνία τη Ζήμεν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δικαιώθηκαν διότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία αναγνώρισε το ένομο συμφέρον. Και έστειλε το θέμα στην Ολομέλεια προκειμένου να κρυθεί η συνταγματικότητα. Πάμε Γιάννη για να κλείσουμε και το θέμα. Η ζημία των 2 δισεκατομμυρίων δεν προέρχεται από κάποιο φαντασιακό νούμερο. Είναι η έγγραφη βεβαίωση από το γενικό λογιστήριο του κράτου. Παρακαλώ. Η απόφαση λοιπόν, τι, τι, τι μα μας εξέπληξε ευχάριστα. Ένα. Ένα όμω συμφέρον. Τι περιμέναμε εμεί, αγαπητέ Κυριάκο και αγαπητέ Λεωνίδα, ότι. Γιατί να έχουν ένα συμφέρον να δικαστεί αυτή η απόφαση οι Έλληνε φορολογούμενοι, πού του ζημίωσε αυτή η συμφωνία προσωπικά, να υπάρχει δηλαδή αποδεδειγμένο εξατομικευμένη ζημία. Λέγαμε λοιπόν ότι εκεί μόνο και μόνο γι' αυτό θα μα απορριφθεί. Έτσι φανταζόμασταν. Δέχθηκε το δικαστήριο, το ΔΕΛΤΑ τμήμα του Συμβουλίου τη Επικρατεία, ότι έχουν ένα μοσυμφέρον ενώσει πολιτών που το καταστατικό του προβλέπει ότι αγωνίζονται για τη φορολογική δικαιοσύνη. Είναι συναφέ, εμπασπιστώ, με ένα θέμα δημοσίου συμφέροντο. Ένα ζήτημα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Οι αγαπητοί συνάδελφοι αντίδικοι τη ε, Siemens και του, <σχελίως> του Δημοσίου, πήγαν από και των δύο εταιριών, μπερδεύτηκα. Δεν είναι εδώ. Οι οποίοι από κοινού και με μαχητικότητα υπεράσπισαν τα επιχειρήματά του, έλεγαν ότι αυτή είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Ότι το δημόσιο δηλαδή με την εξωτερικότητα, όπω με τη Siemens, ήταν μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ δύο μερών. Άρα ότι εμεί δεν έχουμε ένα συμφέρον να την αστραφούμε εναντίον τη πρώτον και δεύτερον ότι δεν είναι αρμόδιο το Συμβούλιο τη Επικρατεία να κρίνει μια υπόθεση η οποία δεν άπτεται κυβερνητική αποφάσεω ή κάποια τέτοια υφή που να ανοίξει την αρμοδιότητά του. Έκρινε το Συμβούλιο τη Επικρατεία ότι έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για το θέμα αυτό. Άρα κατέπεσε αυτό ο ισχυρισμό των αντιδίκων. Τρίτο βασικό, ότι ακόμα και αυτά τα 90 εκατομμύρια που πρέπει να βάλει, τα 80 εκατομμύρια που πρέπει να βάλει η ούτε αυτά τα έχει βάλει. Όχι για την αύξηση κεφαλαίου, τα έβαλα αυτά, αλλά για τα υπόλοιπα 80. Δεν υλοποίησε δηλαδή σε τίποτα. Ούτε αυτή Τι δεν, δεν υλοποίησε. Το λέει η απόφαση αυτό. Μάλιστα. Ούτε αυτό δεν τήρησε. Ούτε αυτό. Ούτε και τέλο, κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Φυσικά την Παρασκευή θα την έχουμε καθαρογραμμένη στα χέρια μα και θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν την έχουμε στα χέρια μας ακόμα καθαρογραμμένη. Παρ' όλα αυτά, παραπέμποντα την υπόθεση να κρυθεί στην ολομέλεια του, Αριού, του Συμβουλίου τη Επικρατεία, λέει ότι θα το παραπέμψει εκεί γιατί είναι θέμα μείζωνο σημασία για να ελεγχθεί η αντισυνταγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή δεν έκρινε καθό μέρο είχε αρμοδιότητα πλήρη να αποφασίσει ότι αυτή η απόφαση, αυτό ο συμβασμό, ότι είναι συνταγματικός. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά σοβαρό λοιπόν. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο πόλεμο, ο αγώνα. Συνεχίζεται. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μα προ την ελληνική δικαιοσύνη για το μέρο εκείνο για το οποίο έστω σε αυτή την καθημαγμένη χώρα, ναι. όπου όλοι οι Έλληνε είμαστε σκημένοι κάτω στα Ο προβλήματά μα. Όχι, δεν επιτρέπετε. Όπου έρχεται. Δυσκημένοι. Με συγχωρείτε, δεν το κατάλαβα τι λε, ναι. Όχι <laughs> εμεί εδώ. <laughs> καμιά φορά παρερμηνεύω Όχι εμεί <laughs> εδώ, αλλά μιλάω στου άνθρωπου που μα ακούνε ναι, ναι. και προσπαθούν να κρατηθούν από, από ένα σωσίβιο, από, ένα, από, κά, από κάτι να κρατηθούν. Να αναταχθεί η ψυχή του, να σηκωθεί η ψυχή του, να μπορούν να πολεμήσουν όπω κάνουν στην υπέρβαση. Έτσι. Να μπορούν να πολεμήσουν όπω έγινε με την ενό φορολογουμένων να πολεμήσουμε μέσω δικηγόρων οι οποίοι μαχόμαστε για το δίκαιο του διεκδικήσουμε... με πολύ δύσκολε συνθήκε. Και να διεκδικήσουμε το δίκαιο μα. Εμεί στιγμή... δεν πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μα λένε, ότι πάμε να διεκδικήσουμε να ζούμε πάνω από τι δυνάμει μα, να είμαστε κλέφτε, απαταιώνε, παλιά άνθρωποι, λαμό. αυτό μα λένε. Εμεί ευκαιρία... πάμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μα. Αυτά που έχουμε πληρωμένα, που τα έχουμε πληρώσει με τη ζωή μα, με τη δουλειά μα. Και με τον Ιδρώτα και του αγώνε γενιών. Γιατί εμεί τα βρήκαμε και αυτά που βρήκαμε εμεί, η γενιά δικιά μα Γιάννη, Κάποιοι άλλοι αγωνίστηκαν και τα πλήρωσαν με αίμα για να τα έχουμε εμεί σήμερα. Και δεν θα πάω ούτε στους πολέμους, ούτε τίποτα. Θα πάω στη δεκαετία του 50 και του 60 που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα και πώ κάποια πράγματα έφτασαν σήμερα να λέγονται κεκτημένα δικαιώματα. Αυτά τα κεκτημένα δικαιώματα είναι πληρωμένα με αίμα, είναι πληρωμένα με αγώνε, είναι πληρωμένα με φυλακέ και εμεί. Η γενιά που σήμερα τα διαχειρίζεται και θα τα παραδώσουμε στην επόμενη, έχουμε την υποχρέωση να τα προασπίσουμε. Eu και πρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουμε αυτό: το αυτονόητο και το δίκαιο μα.